μονιμοποιείται το ΕΤΕ μέσω του ενίου φόρου ακινήτων και αυτή είναι η πραγματικότητα. Και ο καθένας θα πληρώνει κάτι της. Είτε έχει την ατυχία να έχει ένα σπίτι, είτε έχει την ατυχία να έχει περισσότερα σπίτια, είτε αυτά τα σπίτια τα εκμεταλλεύεται, είτε δεν τα εκμεταλλεύεται, είτε αυτά είναι διατηρητέα που δεν λαμβάνεται υπόψη, τίποτα, ούτε μειωτικούς συντελεστές έχουμε δει. Είτε έχουν ρεύμα, είτε δεν έχουν. Βεβαίως, γιατί το ΕΤΙΔΕ είχε ξεκινήσει αρχικά, ας πούμε, για τις ηλεκτροδοτούμενες δομημένες επιφάνειες. Τώρα δεν κοιτάμε μόνο αυτές, κοιτάμε και μέχρι και τα ενοχικά δικαιώματα, τα οποία υπάρχουν, μα σε θέση στάθμευση, παντού. Έτσι, δηλαδή, παντού, θα πληρώνεις και μπαίνει, Γιώργο, να πούμε και το γενικό. Είτε πράγματι, είτε ενοχικό. Αυτός ο φόρος μπαίνει πάνω σε άλλες αξίες ακινήτων. Μετράει, για παράδειγμα, την τιμή ζώνης. Καλά, αν θα πάρουμε τώρα την τιμή ζώνης. Οι τιμές ζώνης απέχουν από την πραγματικότητα, δηλαδή το να μπορείς να προσδιορίσεις σήμερα με τα δεδομένα αυτά. Έτσι. Όταν οι πραγματικές τιμές έχουν συρρυκνωθεί και το γνωρίζουμε πάρα αυτό πολύ καλά. Έτσι. Λοιπόν, περιμένετε, παιδιά, να δούμε πώς θα υπολογίζει το φόρο. Θα ξεκινήσουμε από τη βάση του ζητήματος. Πάμε να δούμε τι στοχευμένη παρέμβαση μπορεί να το λες. Επειδή ενώθηκαν δύο φόροι, είναι στοχευμένη παρέμβαση. Πολύ σωστά. Είναι στοχευμένη παρέμβαση, μην φωνάζετε. Λοιπόν. Και κάθεται, γίνεται. Ο ενίος φόρος, λοιπόν. Έτσι. Ο βασικός φόρος, μάλλον, υπολογίζεται με 2,3 ευρώ ένα τετραγωνικό μέτρο έως τα 17 ευρώ. Στα τετραγωνικό μέτρο ανάλογα την περιοχή, τη στάση στάθμευσης που λένε, την αντικειμενική, την τιμή ζώνης, τον όροφο που είναι το διαμέρισμα, όλα μέσα. Και ούτω καθεξής. 2,3 ευρώ, από 2,3 ευρώ έως 17 ευρώ. Για να βλέπετε τις κάρτες. Φέρτε τις κάρτες μπροστά. Τι επηρεάζει. Επηρεάζει η παλαιότητα της κατοικίας, ο όροφος όπως λέγαμε, ο αριθμός των προσώπων. Σου λέει άλλο να βλέπεις, ας πούμε, στον ακάλυπτο, άλλο να βλέπεις τον δρόμο μπροστά. Και αν είσαι γωνία, βοηθητική χώρη, έχεις καμιά αποθηκούλα, κανένα υπόγειο. Και να δούμε λίγο και τα οικόπεδα, αυτά είναι για τα σπίτια. Ξεκινάει από 2,3 ευρώ έως 2,3 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, έως 30 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Εδώ είναι σφαγή. Εδώ είναι σφαγή. Και κατάταξη σε 25 φορολογικές ζώνες. Έτσι, για τα οικόπεδα μιλάμε τώρα. Οι πρώτες ζώνες δεν υπάρχουν καθόλου, έτσι. Έχουν καθαρά διαφημιστικό χαρακτήρα. Α, μάλιστα, κατάλαβα. Αν υπάρχει κτίσμα, φορολογείται η υπόλοιπη επιφάνεια. Δηλαδή, αυτό που απομένει από το κτίσμα. Ναι. Ό,τι έχει καλύψει το κτίσμα, ας πούμε, κάλυψε στα 500 μέτρα. Αν απομένει μετά την εφαρμογή του φορολογούνται τα 400. Δεν το χτίσει ποτέ. Δεν το χτίσει ποτέ, δεν υπάρχει περίπτωση να το χτίσει, έτσι, ναι. Βασικός, λοιπόν, αγροτεμάχια τώρα. Α, τα οικόπεδα. Φύγαμε από τα οικόπεδα, πάμε στα αγροτεμάχια. Βασικός φόρος 1,5 ευρώ αναστρέμα. Στα καθαρά γεωργικά αυτό είναι για ξεκάρφωμα, έτσι. Εντάξει, ναι, γιατί είναι χαμηλό πολύ. Χαρακτηριστικά που επηρεάζουν τώρα το φόρο. Η θέση, το μέγεθος, το είδος της χρήσης, αν υπάρχει είδος χρήσης, η εγκύτητα στη θάλασσα, η πρόσωψη σε δρόμο και η ύπαρξη ακινήτου μέσα στο αγροτεμάχιο. Αυτό το τελευταίο είναι καταστροφικό, παιδιά. Αυτό το τελευταίο είναι τα μαντριά που λένε. Είναι καταστροφή αυτό το τελευταίο. Αν έχει ακίνητο μέσα. Επί 5 πάει. Επί 5, ναι. Επί 5 πάει. Ωραία. Για πάμε στην επόμενη κάρτα μας. Θα δείτε τώρα ότι όσο πάει και χειροτερεύει. Γκρεμίστε τα μαντριά γρήγορα. Λοιπόν. Τώρα, αυτό, παιδιά, είναι μια μαϊμουδιά τώρα αυτό. Δεν χρειάζεται. Μείον 16 κατά μέσο ώρα από ΕΤΑ και ΦΑΠ. Ωραία, ναι. Χαίρομαι πολύ. Ανώτερη μείωση είναι 29%. Αλλά περίπτωση. Ναι. Αυτό αφορά, παιδιά, μία περίπτωση ενός. Μία περίπτωση. Αφορά έναν που έχει ένα σπιτάκι. Ένα και τίποτα άλλο. Αυτός που όντως μπορεί να έχει μείωση αυτός. Να έχει 20, 30, 50 το ευρώ μείωση. Το χαρακτηριστικό, κύριε Παραδία, ποιο είναι. Κοιτάξτε, ο καθένας είναι σε σχέση με το σημερινό απαράδεκτο καθεστώς, την αθλειότητα αυτή τη σημερινή των δύο φόρων, είναι ότι ο καθένας είναι αντιμέτωπος με τη μοίρα του. Ανάλογα δηλαδή με το ποια είναι τα παραδοσιακά του στοιχεία. Οι πλέον χαμένοι από όλους είναι αυτοί με τα οικόπεδα, τα οποία δεν πλήρωναν το ΕΤΑ ως τώρα, και τώρα κατακρεουργούνται κυριολεκτικά με τεράστιους φόρους, δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί θα δακρύσουν, θα γονατίσουν, θα κλάψουν. Γιατί τα οικόπεδα αυτή τη στιγμή ούτε χτίζονται από αυτούς που τα έχουν, ούτε τα αγοράζει κανείς και να πληρώσει να τα αγοράσει και μετά να τα χτίσει, ούτε τα παίρνει κανείς σε την παροχή. Επίσης, οι άλλοι μεγάλοι χαμένοι είναι οι ιδιοκτήτες των ξενίκιαστων, των μακροχρόνια ξενίκιαστων ακινήτων, είτε αυτά είναι καταστήματα, είτε αυτά είναι γραφεία, είτε αυτά είναι αποθήκες. Διότι ενώ μη έχοντας ρεύμα δεν πλήρωναν το χαράτσι, τώρα για αυτούς είναι ένας ολοκένουργος φόρος, ένας τεράστιος φόρος που δεν μπορούν να τον εξυπηρετήσουν. Εμείς δεν έχουμε ζητήσει να απαλλαγούμε από το φόρο για αυτά. Έχουμε ζητήσει κάτι πάρα πολύ απλό, το έχουμε ξαναπεί και στην εκπομπή σας. Ό,τι κατά την προηγούμενη χρονιά ήταν ξενίκιαστο, την επόμενη χρονιά να φορολογείται με τη μισή αξία. Μάλιστα. Αυτό πρέπει να γίνει δεκτό για να διατηρηθεί η σπραξιμότητα αυτού του φόρου. Αλλιώς το μόνο που θα κάνουμε είναι να σπρώχνουμε προσιακά στοιχεία στους πληστηριασμούς και τους ιδιοκτήτες στη φυλακή. Ναι. Δεν είναι πλάκα αυτή η ιστορία. Η άλλη πλευρά, για να πω και το επιχείρημα της άλλης πλευράς, σου λέει ότι εγώ δεν φορολογώ μόνο αυτό το οποίο αποδίδει κάποιο έσοδο στον ιδιοκτήτη. Φορολογώ αυτή την περιουσία.
Ναι. Επομένως, ένας φόρος θα υπάρχει για την περιουσία, ανεξάρτητα αν το έχεις νοικιάσει, ανεξάρτητα αν το έχεις το χωράφι πορτοκάλια μέσα, κατοχής, είναι φόρος κατοχής. Φορολογείς την περιουσία που την απαξιώνει η ίδια η φορολογία που βάζεις. Όχι μόνο οι δυνάμεις της αγοράς, όχι μόνο η κατάσταση της οικονομίας, αλλά πιο πολύ σήμερα η ίδια η φορολογία που βάζεις. Αυτή η φορολογία που βάζεις, αυτή απαξιώνει την περιουσία. Έτσι. Και δεν τη φορολογεί δίκαια, υπό την έννοια της αξίας της. Δηλαδή θα πρέπει να βλέπουμε την αξία, ρε παιδί μου. Αυτό λέω. Τι αξία έχει η περιουσία του τάδε σήμερα? Που δεν η δική μου, η δική σου, η του τρίτου. Που δεν πουλιάται και δεν νοικιάζεται. Αυτό λέω. Και όλα αυτά για τα προηγούμενα χρόνια δεν φορολογούνταν. Εντάξει, ρε Χρήστο, τώρα τα προηγούμενα χρόνια δεν είχαμε και κρίση. Εκεί θα πάμε. Τώρα είμαστε σε άλλη φάση. Συμφωνώ, παιδιά. Όμως όταν υπήρχε χρήμα και κυκλοφορούσε και οι διάφοροι ιδιοκτήτες, ας πούμε, νίκαζαν ένα κατάστημα 20 τετραγωνικά στις καλές περιοχές, 10-15 χιλιάδες το μήνα, δεν φορολογούσε κανένα. Δεν τα νίκιαζαν μόνοι. Επειδή είχε ένα κίνητο, δεν πλούτησε κανείς. Δεν είπα, κύριε Παραδειγιάννη, ότι τα νίκιαζαν μόνοι. Νομίζω ότι είναι δόκιμο να παραδεχθούμε ότι το προηγούμενο χρονικό διάστημα υπήρχε μια στρέβλωση. Το πρόβλημα είναι ότι αυτό είναι ένα φόρο για το μέλλον. Και θα πρέπει να είναι ένας βιώσιμος χώρος. Και η μία στρέβλωση, παιδιά, δεν πρέπει να. Το ένα λάθος δεν πρέπει να διορθώνεται με ένα άλλο λάθος. Δεν είναι σαν να λες, έδωσε ένα λάθος πέναντι του διαιτητή, θα δώσει και να κάνω ένα ακόμα το σοφάρι. Δεν λέω αυτό. Δεν είναι έτσι. Αυτός ο φόρος είναι βάρβαρος, είναι λέλαπα φορολογική. Προφανώς. Γράφαμε παλιά εμείς οι δημοσιογράφοι. Φορολογική λέλαπα κτλ. Αυτή είναι. Αυτή είναι η λέλαπα. Μισό λεπτό, παιδιά. Να δούμε, κύριε Παραδία και κύριε Κορομιλά και αγαπητοί συνάδελφοι, να δούμε λίγο και μερικά παραδείγματα για να πιστοποιήσουμε που λένε. Το τι ακριβώς συμβαίνει. Μια περίπτωση τώρα. Ένα διαμέρισμα 60 τετραγωνικών στο Περιστέρι. Αυτό το περίφημο παράδειγμα είναι. Είναι στον τρίτο όροφο, είναι 14 ετών, είναι σχετικά παλιό, εν πάση περιπτώσει. Mm-hmm. Και με τιμή ζώνη 800 ευρώ το τετραγωνικό. Με βάση τις παλιές τιμές, μιλάμε πάντα έτσι. Βασικός φόρος 180 ευρώ. Παλαιότητα ένα 15. Βλέπουμε και τους συντελεστές τώρα. Έτσι. Νεότητα, όχι παλαιότητα. Ναι, νεότητα. Ναι, σωστά. Ναι, γιατί είναι αντιστρόφως αναλογή. Αντιστρόφως αναλογή. Αυτό έτσι. Κι αν είναι τρίκ. Έτσι είναι. Ναι. Όροφος 1,02, γιατί είπαμε είναι στον τρίτο. Ναι, ναι. Πρόσεψε 1,01. Ναι. Και νέος φόρος βγαίνει 213,3. Ο παλιός του φόρος ήταν 217 και είναι 4 ευρώ. Αυτό εδώ η κυβέρνηση το χαρακτηρίζει ελάφρυνση. Αυτός όμως ο συγκεκριμένος που έχει ελάχιστο εδώ 3 ευρώ 4, εάν έχει την ατυχία που θα την έχει, φοβάμαι. Να έχει χωραφάκι, να έχει ένα χωραφάκι στο χωριό. Να έχει και ένα εκτός σχεδίου οικόπεδο. Τον έχει καμπανιάσει κανονικότατα. Και του λες όμως από την άλλη σε χολαφρύνει. Την πιλωτή δεν βάλατε. Μιλάμε σε χολαφρύνει. Αν έχει πιλωτή, την πάτησε 100%. Θα πρέπει να δούμε πέραν αυτού και τα λοιπά παραδείγματα που. Πάμε και τα λοιπά παραδείγματα γιατί έτσι είναι ενδιαφέρον. Πάμε σε μια μονοκατοικία. Είναι σε μόνιμη βάση όμως. Πάμε σε μια μονοκατοικία. Που είναι σχετικά πρόσφατη. Δηλαδή 150 τετραγωνικά στη Φιλοθέη, 5 ετών, με τιμή ζώνη 4.700. Έτσι. Πάμε. Έχει ένα βασικό φόρο 2.250. Επειδή είναι μονοκατοικία, είναι ο συντελεστής 1,03. Επειδή είναι 4-5 ετών, είναι καινούργια, δηλαδή ο συντελεστής 1,2. Και η πρόσωψη, επειδή είναι μονοκατοικία, επίσης 1,01. Ο νέος φόρος είναι 2,809. Ο παλιός ήταν 2,538. Μάλιστα.